σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Infotainment. Η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου σήμερα και πολλά τα θέματα που είναι σε εξέλιξη. Να σας πω ενδεικτικά και θα συνδεθούμε και σε λίγο με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή μία πορεία διαμαρτυρίας από τους εργαζομένους των ναυπηγείων της Καραμαγκά. Επίσης, συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία είναι στο πόδι από σήμερα το πρωί, διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά εδώ είναι και 20 μήνες απλήρωτοι και δεν υπάρχει φως στην υπόθεση αυτή, ούτε κάποια επίσημη δήλωση. Και πάμε να συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα και το κέντρο της Αθήνας να μάθουμε αυτή την ώρα τι συμβαίνει. Πέτρο, καλώς μεσημέρι. Μάλλον ακούμε κάποιες δηλώσεις. Ακούγαμε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω αν είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα εκείνη, γιατί είναι πλούσιο το δελτίο των κινητοποίησεων. Σήμερα λίγο νωρίτερα 400 περίπου άτομα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Ομονίας έφτασαν έξω από την Βουλή, επέδωσαν ψήφισμα στο Κοινοβούλιο, ήθελαν να το δώσουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, επομένως το παρέδωσαν μόνο στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια πριν από 10 με 15 περίπου λεπτά αποχώρησαν απολύτως ήρεμα, άνοιξαν και πάλι η Βασιλής Σοφίας και η Αμαλίας και έληξε εκεί η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Την ίδια ώρα ωστόσο υπάρχει κινητοποίηση και στην πλατεία Κοραή εδώ στο Υπουργείο Εργασίας, όπου το Σωματείο των Παραπληγικών διαδηλώνει και επεδίωξε και εκείνο να συναντηθεί με τον Υπουργό Εργασίας. Αυτό που ακούσατε στην αρχή της σύνδεσής μας ήταν η ενημέρωση που έβγαλε η αντιπροσωπεία που ανέβηκε πάνω στο Υπουργείο για τη συνάντηση. Δεν τους δέχτηκε ο ίδιος ο Υπουργός και από ό,τι πρόλαβα και εγώ να ακούσω πριν ξεκινήσουμε να συνομιλούμε, δεν απέδωσε ιδιαίτερους καρπούς, ας πούμε, αυτή η συνάντηση. Πέτρο, επειδή σε ακούμε και εμείς με δυσκολία, ποιος κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή, ποιον ακούμε? Ο κύριος που μιλάει αυτή τη στιγμή είναι ένα μέλος της αντιπροσωπείας των παραπληγικών που ανέβηκε στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να παραδώσει το ψήφισμα. Είναι ένας από την αντιπροσωπεία. Εμείς βλέπουμε ταυτόχρονα και εικόνα έξω από το Υπουργείο Υγείας που έχουν συγκεντρωθεί και εκεί οι συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία ταυτόχρονα. Πέτρο. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα σήμερα τα οποία ταυτόχρονα εξελίσσονται. Δεν βρέθηκα στην συγκεκριμένη διαδήλωση και με συγχωρείς, δεν μπορώ να έχω ρεπορτάζ για εκεί. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων βλέπω. Βλέπουμε μάλλον κάποιους συνταξιούχους εκεί στην εικόνα μας και κάποια άτομα που θέλησαν να πάνε εκεί να διαμαρτυρηθούν έξω από το Υπουργείο Υγείας. Με συγχωρείς και μόλις τώρα ενημερώνει εδώ το Σωματείο των Παραπληγικών ότι θα ακολουθήσει, καθώς φαίνεται τώρα, πορεία προς την Πλατεία του Συντάγματος και το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία, ακούμε φυσικό ήχο. Πέτρο, μπορείς, θέλεις μάλλον να υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό να συμπληρώσεις αυτή την ώρα? Όχι, αυτά προς το παρόν δεν απέφερε αποτέλεσμα η συνάντηση του Σωματείου των Παραπληγικών με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Θα παραμείνω στο σημείο να δω αν θα πραγματοποιηθεί συνέχιση της πορείας τους προς την Υπουργείο Οικονομικών και σε τέτοιο ενδεχόμενο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ναι.
Και επίσης ασφαλώς καίει το θέμα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, διότι εδώ και 20 μήνες δεν υπάρχει καμία απάντηση και νομίζω ότι είναι η πολλωστή φορά που βγαίνουν στους δρόμους έτσι στις τελευταίες εβδομάδες και αποτέλεσμα δεν βρίσκουν. Μάλιστα, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους εμποροϋπαλλήλους και τη λήξη της σύμβασης, η οποία αύριο έρχεται σε ισχύ. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, διότι όπως φαίνεται τα πάνω κάτω αναμένεται να φέρει από αύριο, όπως είπα, η οριστική λήξη ισχύως της κλαδικής σύμβασης στις εμπορικές επιχειρήσεις για 500.000 υπαλλήλους και αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί τους μπορούν να μειωθούν από 32% έως και 40%. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Κορκίδη, μάλλον έπεσε η γραμμή μας. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Fatta andare e uscire fuori.
esigenza, forse la risposta è tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché, tanto lo sai che è inevitabile. Ed è επιστρέψαμε, επειδή αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό θεματάκι με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Κορκίδη. Εγώ να αναφέρω ότι ο ίδιος μιλώντας στο Zoungla.gr πρότεινε ένα πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης, ένα δίμηνο διαλόγου δηλαδή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σε ένα λευκό χαρτί μια νέα συλλογική σύμβαση για να μπορέσουν οι μισθοί να επανέλθουν στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή στα 918 ευρώ. Αυτός ήταν ο μισθός βάσει της συλλογικής σύμβασης προ-κρίσης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μισθοί αναμένεται να μειωθούν από 32 έως 40%, όπως σας είπα και προηγουμένως. Επίσης, προειδοποίησε ότι η έναρξη της μετενέργειας από 1η Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή, θα σημάνει τη μετατροπή των συμβάσεων σε ατομικές, ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους θα ισχύουν τα κατώτατα όρια μισθών, που είναι 586 ευρώ και 511 ευρώ αντίστοιχα, για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών, αντί των 860 ευρώ. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Βέβαια, και αυτοί οι μισθοί προ-κρίσης δεν υπάρχουν σχεδόν σε κανέναν κλάδο πια, θέλω να πω. Παντού όλοι οι κλάδοι έχουν δεχθεί μειώσεις και φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο να κρατηθούν οι μισθοί στα επίπεδα των μισθών προ-κρίσης. Να σας πω εγώ επίσης ότι αύριο ξεκινούν αυτές οι φθινοπωρινές εκτόσεις που θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πριν είχαμε τις καλοκαιρινές εκτόσεις και τις χειμωνιάτικες. Τώρα αύριο θα κάνουν εγκαίνια, πρεμιέρα, οι φθινοπωρινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν για 10 ημέρες. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι προσοχή στις τιμές. Ελέγξτε πάρα πολύ καλά πόσο είχε το προϊόν πριν την έκθεση και πόσο μετά. Αυτό που λέμε κάθε φορά όταν ξεκινάνε οι εκτόσεις. Μπορεί να είναι προς όφελός μας, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς ή για τα παιδιά μας τώρα για το χειμώνα, να τα βρούμε σε καλύτερες τιμές. Ο λόγος για τις εκτόσεις σίγουρα είναι η μη κίνηση στα καταστήματα, ο χαμηλός τζίρος μέχρι δηλαδή τώρα τον Νοέμβριο, κάτι που τους έκανε λοιπόν να αποφασίσουν να γίνουν και οι φθινοπωρινές εκτόσεις. Προσοχή και πάλι λέω στις τιμές, ώστε να μην πέσουμε θύματα εκμετάλλευσης. Αυτά έχω να πω. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα από το govastileta.gr και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αγγελική από το govastileto. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Άκουγα με προσοχή όσα έλεγες για τους μισθούς. Τι να πω, εύχομαι σύντομα να δούμε θαύματα σε αυτή την χώρα που ζούμε. Ναι, άκουσες που είπα ότι δηλαδή όλοι οι κλάδοι έχουν δεχτεί μειώσεις, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο να μπορούν να επανέλθουν οι μισθοί στους εμποροϋπαλλήλους στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, δηλαδή τα 918 ευρώ. Πολύ δύσκολα υπάρχει γενικά ως μισθός πια, δηλαδή είτε είσαι υπάλληλος σε κάποιο κατάστημα, είτε επιστήμονας, είτε δεν ξέρω εγώ τι, γιατρός. Ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας μισθός ο οποίος είναι... Φτάσαμε στο 2013, Κιμ, να μιλούμε για μισθούς που έπαιρναν άνθρωποι σε εποχές, δεκαετίες πίσω. Υποτίθεται στο 2013, σε μια χώρα η οποία είναι
ευρωπαϊκή, έτσι δεν λένε καλείται, οι μισθοί να θυμίζουν άλλες εποχές. Κρίμα έτσι, που έγιναν τα πράγματα και έτσι είναι, αλλά αυτό είναι, ξέρεις, είναι ντόμινο όλης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείται το kovastileto.gr, διότι βλέπω εδώ ωραία θεματάκια. Τα έχω πάρει που τον κάνανε επώνυμο. Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, σοκαρίστηκα, η αλήθεια είναι, με τη συγκεκριμένη είδηση, και εγώ και όσοι άνθρωποι συνεργαζόμαστε στον χώρο. Ο λόγος για τον Πάνο Καλίδη, γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, ναι, και τον Πάνο Μουζουράκη, μια νέα κόντρα φαίνεται να ξεκινάει στον χώρο της showbiz, τον αγαπημένο κατά τα άλλα, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε στο παρελθόν ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος έχει μιλήσει, να πούμε, Κιμ, και έχουμε αναφερθεί και εμείς στο Ζούγκλα Radio, για τη σχέση του με τα ναρκωτικά. Ο Πάνος Μουζουράκης έχει παραδεχθεί ότι στο παρελθόν ήταν χρήστης, έκανε χρήση ναρκωτικών. Με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, την οποία τώρα ανακάλυψε ο Πάνος Καλίδη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την ξέθαψε, και μέσα από την ιστοσελίδα του στο Facebook έκανε ένα σχόλιο. Και να πούμε ότι, μια παρένθεση, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, δηλαδή ο Πάνος Καλίδης, που είναι ένα εξαιρετικό παιδί, τυχαίνει να το γνωρίζω, δεν μας έχει συνηθίσει δημόσια να γενικά σχολιάζει. Είναι πολύ χαμηλών τόνων του. Έχω πάρει και εγώ μια συνέντευξη στο παρελθόν και θεωρώ ότι γενικά είναι χαμηλών τόνων. Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εκτός αν υπάρχει, ας πούμε, μια τόσο έντονη κόντρα μεταξύ τους για κάποιο λόγο και έτσι να επέλεξε πολύ συγκεκριμένα να επιτεθεί. Σωστά. Η ανάρτηση, λοιπόν, που έκανε χθες το βράδυ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Πάνος Καλίδης, έγραφε: «Τα έχω πάρει με το παιδί που γεννήθηκε στη Ζυρίχη. Παίρνει ναρκωτικά, πιστεύει στον 12άθεο, βρίζει τη σημαία μας και οι Έλληνες τον κάνανε επώνυμο». Καλά, επώνυμοι είμαστε όλοι μας, Επώνυμοι είμαστε όλοι μας, αναγνωρίσιμοι. Αναγνωρίσιμο μάλλον θα ήθελε να πει, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι. Μια νέα κόντρα πάντως φαίνεται να ξεκινάει, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα απαντήσει και αν θα απαντήσει ο Πάνος Μουζουράκης, που σίγουρα κάτι θα πει, γιατί ξέρετε, τόσο αγαπημένος κόσμος της showbiz, Kim, πρέπει κάπως να συντηρείται. Και θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από όλο αυτό, γιατί σίγουρα τυχαία δεν το έκανε. Ίσως τώρα, άμα μιλήσει και ο δεύτερος, κάτι θα βγει. Σωστά. Και φαντάζομαι ότι σε όποια συνέντευξη έπεται, είτε του ενός είτε του άλλου, ίσως θα μάθουμε και κάποια πράγματα. Η μόνη κόντρα που ξέραμε για τον Πάνο Καλίδη μέχρι στιγμής, Κιμ, ήταν αυτή με την Ναταλία Γερμανού. Ναι. Υπάρχει μια κόντρα, πέταξε και ένα καρφάκι του στην πρώτη εκπομπή που ήταν καλεσμένος στο Μες την Καλή Χαρά, Πάνος Καλίδης. Τώρα η δεύτερη φαίνεται να είναι αυτή με τον Πάνο Μουζουράκη. Θα δούμε τη συνέχεια, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα, γιατί αυτό έτσι, σαν τίτλος, μου προσέλεξε το ενδιαφέρον. Παντρεύεται η Σοφία Λιμπέρτη. Λοιπόν, αυτά ισχυρίζεται δημοσίευμα του περιοδικού Τσάο, που κυκλοφόρησε χθες. Εδώ και ένα χρόνο, να πούμε ότι η Σοφία Λιμπέρτη, η οποία τα τελευταία χρόνια απέχει από τον χώρο της τηλεόρασης και κρατάει ένα χαμηλό προφίλ, έχει σχέση, είναι ερωτευμένη με τον Μάνο Κουτσουφιό, ο οποίος είναι και πολύ στενός φίλος του Γιώργου Μαζονάκη. Τι επαγγέλλεται, τι δουλειά? Αν δεν κάνω λάθος, είναι μουσικός. Γι' αυτόν τον λόγο και είχε πολύ συνεχίσει με τον Κουτσουφιός. Αν δεν κάνω λάθος, συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι πάρα πολύ καλή φίλη και έχουν κάνει και διακοπές όλοι μαζί. Γενικά η Σοφία Λιμπέρτη την έχουμε χάσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μετά, αφού χάθηκε και από τις μικρές οθόνες, από τη μικρή οθόνη, μετά το χωρισμό της και με τον Γιάννη Πάριο, γενικά δεν την έχουμε δει έτσι πολλές φορές, ούτε σε συνεντεύξεις, ούτε έχει σε αποφεύγει, δημόσιες έχει γυρίσει σελίδα γενικότερα. Έχει αλλάξει προφίλ και τρόπο ζωής και πώς σκέφτεται τα πράγματα. Και εντάξει, παίρνουν τα χρόνια, αλλάζουν και οι σκέψεις. Πολύ λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, μυστικός γάμος στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μυστικός? Μυστικός, συσταγωγικά μυστικός, είναι ένας γάμος που φαίνεται ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα στην Αμερική, όπου και σπουδάζει ο γιος της Σοφίας Λιμπέρτη, η οποία αυτό το διάστημα βρίσκεται εκεί για να τον τακτοποιήσει, έτσι. Μαζί της είναι και ο Μάνος, ο συντροφός της, ο οποίος, όπως λέει το δημοσίευμα, όπως ισχυρίζεται, της έχει κάνει πρόταση γάμου και πολύ πιθανόν τον επόμενο καιρό, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να τους δούμε να ανεβαίνουν και τα σκαλιά της εκκλησίας. Μπράβο!
Μπράβο. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα ακόμη γάμο. Ναι, βέβαια. Τώρα εντάξει, δεν είναι μεγάλη. Θέλω να πω, αφού βρήκε τον άνθρωπο ο οποίος έτσι ταιριάζει μαζί της. Ακριβώς. Γιατί όχι. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι, πέρα από την πλάκα, να έχουν ένα σύντροφο ζωής. Είτε αν δεν τους κάνει τις εκκλησίες είτε όχι, δεν λέει κάτι για μένα προσωπικά αυτό. Γιατί όπως και να έχει, όταν έχεις και παιδιά τα οποία έχουν πάρει τον δρόμο τους πια, όπως η Σοφία Ζαλιμπέρτη στην προκειμένη περίπτωση, θέλεις και συνέχεις έναν άνθρωπο να λες τα. Ναι, τι θα κάνει η γυναίκα, θα μείνει μόνη της. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, Αγγελική, και στην κατηγορία beauty. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Βεβαίως. Και μπορεί να κάνει και λίγο με το προηγούμενο. Έχει να κάνει και με το προηγούμενο. Αλλά και γενικά. Σίγουρα και η Σοφία Λιμπέρτη, η οποία δεν είναι πια 20, κάτι κάνει και φαίνεται νεότερη. Και όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά και πολλές επώνυμες, αναγνωρίσιμες κυρίες και μη. Είναι ωραίο να έχουν περάσει τα χρόνια από πάνω τους και να δείχνουν νεότερες. Λοιπόν, πώς να βάφεστε για να φαίνεστε νεότερες. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τις συμβουλές εισαγωγικά που προτείνει το gopas.gr για να πετύχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επιλέγουμε υγρό make-up, πάρα πολύ σημαντικό, όταν έχουν περάσει τα χρόνια, να μην φοράμε βαρύ make-up. Γιατί το βαρύ make-up έρχεται κάθεται στην επιδερμίδα και δημιουργεί και δείχνει, τονίζει τις ρητίδες. Κάθεται στις ρητίδες. Κλπ. Επομένως, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε, να αγοράσουμε ένα υγρό make-up. Να έχει μία γυαλάδα, μία λάμψη το πρόσωπο, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε πάντα ενυδατική κρέμα και καλό είναι να μπαίνει πριν από οποιοδήποτε έτσι καλλυντικό προϊόν πάνω στο πρόσωπο. Γιατί έτσι η επιδερμίδα ενυδατώνεται σε βάθος και και έχουμε πάντα έτσι την ζωντάνια και τη φρεσκάδα στο δέρμα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι κρέμα, την ενυδατική, πρέπει να χρησιμοποιούν τα κορίτσια άνω των 20 για μένα. Είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι και απαγορευτικό. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, και το τρίτο είναι να μην βάζουμε ρούζ ψηλά στα ζυγωματικά. Γιατί, εγώ το κάνω αυτό. Όχι. Κοίταξε, θα σου πω, όταν έχεις εντούν ζυγωματικά, εδώ λίγο είναι παγίδα, όταν έχεις εντούν ζυγωματικά, όπως εσύ έχεις εντούν ζυγωματικά, κάνεις πολύ σωστά και τα τονίζεις. Πάρα πολύ σωστά. Μία όμως κοπέλα, κυρία, η οποία δεν έχει εντούν ζυγωματικά, καλό θα ήταν να βάζει το make-up, πώς να το πω, στην άκρη, κάτω από το, δίπλα από το αυτί και όχι στα μήλα, γιατί αυτό θα δείξει ότι είναι πιο πρισμένη. Πώς να το πω. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει και αφράτο μαγουλάκι, ξέρω εγώ. Σωστά, ανάλογα, είναι και θέμα αισθητικής αυτό βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, πάντως γενικά ειδικός λέει ότι να μην αποφεύγουμε, ας πούμε, να βάζουμε ρούζα. Ναι, ειδικός έτσι λέει, ακριβώς. Το όλο που μπορούμε να στα κάνουμε. Στα ζυγωματικά. Mm-hmm. Το τέταρτο και τελευταίο, να μην βάζουμε έντονα χρώματα στο πρόσωπό μας. Τι εννοούμε, έντονες σκιές, όχι. Έντονα κραγιόν, όχι. Είναι απαγορευτικά γιατί αυτά τονίζουν τις ατέλειες. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Να σου πω, αυτό το έχω παρατηρήσει κι εγώ έτσι, σε κάποιες κυρίες που mm-hmm. είναι αρκετά ας πούμε, μεγάλες σε ηλικία. Mm-hmm. Που βλέπεις ας πούμε, ότι χρησιμοποιούν ένα σκούρο καφέ κραγιόν. Mm-hmm. Μία σκούρα σκιά, κάτι που δείχνει ας πούμε το πρόσωπο λίγο πιο κουρασμένο, γιατί τα σκούρα χρώματα δεν σε φωτίζουν. Πρέπει να έχεις, θεωρώ ότι δεν είναι για όλους τα σκούρα χρώματα. Είναι για όλους και είναι μόδα και όλες και είναι και το στυλ του καθενός, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να μην συνδέεται και να μην κολλάει τέλος πάντων το πολύ σκούρο κραγιόν με το ντύσιμο. Ναι, δηλαδή και εσύ δεν το έχεις δει. Αν βάλεις ας πούμε σκούρο κραγιόν δεν θα δείξεις λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Ναι, πόσο μεγάλη. Μάλλον να είσαι ας πούμε πιο μεγάλη ηλικία και να βάλεις το πιο σκούρο κραγιόν. Πιο καλά είναι να βάλεις έτσι ένα νιούντ χρώμα. Mm-hmm. Που θα σε τονίσει, που θα σε φωτίσει, ένα ωραίο κοραλί, κάτι. Σωστά. Παρά ένα σκούρο. Να πω ότι πολύ σύντομα ότι αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο κόκκινο χαλί, στις διάσημες κυρίες, θα δούμε ότι όλες χρησιμοποιούν, βάφονται
Απαλά. Πολύ, πάρα πολύ απαλά. Ναι, δεν θα δεις, ας πούμε, το μάτι, το σμούκι, το μαύρο, ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Μόνο η Αντζελίνα Τζολί, ας πούμε, καμιά φορά που μας έχει συνηθίσει έτσι ένα κόκκινο κραγιόν, αλλά κατά τα άλλα το υπόλοιπο βάουσαν είναι πολύ διακριτικό, πολύ απαλό. Ακριβώς, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό λίγο έτσι να μας προβληματίσει. Τυχαίο δεν νομίζω, που λένε. Ωραία, πάμε και στο επόμενο θέμα μας, που έχει να κάνει με τα παιδιά. Δείτε ποιες είναι οι 9 σούπερ τροφές για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Εξαιρετικό θέμα για όλους τους γονείς, νέους και μη, με μικρά και μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, ένα παιδί για να αναπτυχθεί σωστά, για να έχει έναν οργανισμό που θα του δώσει και έτσι και καλύτερη, πώς να το πω, καλύτερες επιδόσεις, είτε στο σχολείο είτε γενικότερα, να τον κάνει και πιο ενεργό, είναι η εξής. Ρόδι, φασολάκια μαυρομάτικα, γλυκοπατάτες, σπανάκι, καστανό ρύζι, ντομάτες, γιαούρτι, σοκολάτα, σολομό και καρύδια. Όλα αυτά βέβαια να πούμε ότι αναλυτικά βρίσκονται μέσα στο gova.gr και στην κατηγορία το παιδί μου. Για ποιο λόγο αυτές είναι οι 9 σούπερ τροφές. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να διαβάσετε, οι 10 μάλλον, για ποιο λόγο αυτές οι σούπερ τροφές είναι πολύ σημαντικές να μπουν στο διατροφολόγιο του παιδιού. Θέλω να δω τώρα λίγο εδώ τι λέει στη σοκολάτα. Η μαύρη σοκολάτα είναι αντιξιοδοτική, ενώ έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη χολεστερόλη και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Οι γιατροί συνιστούν την κατανάλωση ενός τρίτου σοκολάτα στην ημέρα. Θα σου πω ότι έκανα και εγώ πάνω σε αυτό. Κάτι είχε πάρει από αυτή μου και εμένα ως μικρή και όταν έδινα πανελλήνιες στο σχολείο. Ας πούμε, εμένα τα παιδιά δεν τρώνε τόσο σοκολάτα κάθε μέρα, αλλά... Το καθημερινό όχι, είναι υπερβολή, αλλά ας πούμε, άμα έχουν τα παιδιά να κάνουν ένα τεστ στο σχολείο ή ένα διαγωνισμό κάτι, καλό είναι να τρώνε λίγο σοκολάτα, γιατί αυτό ενεργοποιεί, κυρίως το πρωί, τις πρωινές ώρες, τον εγκέφαλο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι κολπάκι. Ναι, η ζάχαρη είναι γνωστό αυτό, δηλαδή γενικά ό,τι περιέχει, ό,τι γλυκό, ό,τι περιέχει η ζάχαρη. Για να δω και λίγο τι λέει για τις γλυκοπατάτες, έτσι τα πιο περίεργα. Εφοδιασμένες με ίνες, βιταμίνη C και κάλιο, οι γλυκοπατάτες περιέχουν πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως και σε καροτίνη που κάνει καλό στην όραση και θωρακίζει τον οργανισμό από τις αρρώστιες. Όλα αυτά η γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα που είναι εξαιρετική, δεν μου αρέσει, δεν αρέσει πολλούς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω στα παιδάκια αρέσει. Ναι. Και είναι ένα καλό έτσι. Τώρα το σπανάκι που βλέπω το τρώνε πιο δύσκολα, ας πούμε. Τα παιδιά, ναι. Αλλά είναι πασίγνωστο και πολύ πενόμενο το σπανάκι. Είναι πλούσιο σε σίδηρο και αντιοξειδωτικά συστατικά, αλλά και σε βιταμίνες Α, C και K. Πάντως βλέπω εδώ ότι επαναλαμβάνεται συνεχώς το αντιοξειδωτικό στοιχείο, Αγγελική. Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή άμυνα στον οργανισμό και δεν αρρωσταίνουμε το χειμώνα. Ναι, πάντως το καστανό ρύζι, ας πούμε, εμένα δεν το τρώνε. Ίσως σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να τον ανακατεύουμε με το κλασικό, πολύ με το ωραίος λευκό. Γιατί όπως λέει και εδώ το θέμα μας από την κατηγορία το παιδί μου, είναι μία κουταλιά της σούπας καστανό ρύζι περιέχει την ίδια ποσότητα φυτικών ινών με ένα μπολ βρώμης. Το καστανό ρύζι είναι μία άριστη πηγή μαγανίου που δυναμώνει τα κόκαλα αλλά και το μαγνήσιο που εκτός από τα κόκαλα είναι ενεργητικό και για τους μυς και το νευρικό σύστημα. Ακριβώς. Παράλληλα περιέχει βιταμίνη ω3 που σύμφωνα με μελέτες φαίνεται πως αναστέλει την ανάπτυξη καρκινικών όγκων στο στήθος. Τι άλλο μαθαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικές και εξηγούνται όχι, αναλυτικά για ποιο λόγο πρέπει να τις βάλουμε στο διατροφολόγιο του παιδιού μας. Με έξυπνους τρόπους, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, κάποιος μπορεί να μην τρώει σπανάκι, να μην τρώει καστανό ρύζι. Όπως μιλάμε, θα τρώω μόνο καστανό ρύζι. Και σοκολάτα. Μια χαρά. Λοιπόν, για να διαβάσετε αναλυτικά αυτά που πιστεύω ότι πραγματικά αξίζουν και για τα παιδιά σας αλλά και για εσάς τους ίδιους. Γιατί να, ας πούμε, αυτό με το καστανό ρύζι το ξέρατε, εγώ δεν το ξέρα. Κοίτα να δεις. Ακριβώς. Να μπείτε στο govastileta.gr και να το διαβάσετε. Μην σας πω να το εκτυπώσετε κιόλας και να το βάλετε έτσι κάπου στο ψυγείο για να τα θυμόσαστε και να... Εκεί που θα σκέφτεστε τι να φάω, να βλέπετε, ας πούμε, μπροστά σας γιαούρτι, καρύδια, καστανό ρύζι, σοκολάτα, όλα αυτά. Πάμε στο τελευταίο, Αγγελική, για σήμερα.
που είναι έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον άρθρο. Mm-hmm. Και λέει, μήπως είσαστε δέσμοι του τρελού Οχταρίου. Λοιπόν, η Life and Relationship Coach του Govastileto.gr εξηγεί. Λοιπόν, η Life and Relationship Coach του Govastileto.gr, η Μάρια Λαουτάρη Δελιγιάννη, έγραψε ένα άκρος ενδιαφέρον θέμα για το τρελό οχτάρι. Πού το βρίσκουμε αυτό, στην κατηγορία ψυχολογία? Στην κατηγορία ψυχολογία σχέσεις. Το ήξερε, συγγνώμη. Στην κατηγορία ψυχολογία το ήξερε υποκατηγορία. Ναι. Να ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι το τρελό οχτάρι. Είναι όταν αισθανόμαστε πολύ στενοχωρημένοι και την αμέσως επόμενη στιγμή η στενοχώρια βγαίνει σε θυμό και θέλουμε όλα να τα σπάσουμε. Εναλλαγή δηλαδή απότομη τη συμπεριφορά. Εκεί είμαστε στενοχωρημένοι. Τι σχέση έχει με το οχτάρι? Τώρα βέβαια θα μας το εξηγεί μέσα στο άρθρο αυτό. Αυτή η περίπτωση λέγεται τρελό οχτάρι. Δηλαδή όταν είμαστε πολύ στενοχωρημένοι από ένα χωρισμό για παράδειγμα, ναι, και την αμέσως επόμενη στιγμή θυμώνουμε και θέλουμε να τα σπάσουμε όλα. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναγυρνάει η διάθεση. Ακριβώς. Επίσης αυτό δεν είναι. Οι εναλλαγές δηλαδή στη διάθεσή μας επί της ουσίας. Επί της ουσίας, ναι. Επίσης αυτό δεν είναι κατάθλιψη σε καμία περίπτωση, απλά μια θλίψη. Και η ειδικό του Govastileto.gr αναλυτικά εξηγεί τι είναι, αλλά και ποια τεχνική να ακολουθήσουμε για να μας φύγει τέλος πάντων αυτό που αισθανόμαστε. Ναι, να πούμε ότι στο govastileto.gr γράφουν πάρα πολλοί ειδικοί σε όλες τις κατηγορίες. Ακριβώς. Όπως είναι η Μάρια Λαουτάρη Δελιγιάννη που γράφει και για την στήλη ψυχολογία ως Life and Relationship Coach. Είναι μια καινούργια ορολογία. Mm-hmm. Αλλά έχει να κάνει με τη ζωή μας, με τις σχέσεις και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Mm-hmm. Και επειδή δεν μπορούμε όλοι να πάμε από κοντά να δούμε τους ειδικούς και να πληρώσουμε την επίσκεψη, μέσα από τα άρθρα που γράφει για το site μας μπορούμε να αποκομίσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ όλο αυτό το εξηγεί βάσει ενός παραδείγματος μιας πελάτησας η οποία ήρθε στο γραφείο της και συζητήσανε κάποια πράγματα και τα εξηγεί δηλαδή βάσει παραδείγματος. Βάσει παραδείγματος. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν λέει ότι η Κάτια, φαντάζομαι ότι το όνομα έχει αλλάξει σίγουρα. Σίγουρα. 35 χρονών, με επισκέφτηκε πριν λίγους μήνες, ζητώντας βοήθεια για να ξεφύγει από την διαρκή στενοχώρια της λόγω του χωρισμού της με το Θάνο. Μιλάμε τώρα για διαρκή στενοχώρια που την κατέβαλε λοιπόν. Που την προβλημάτισε και συνέχεια. Παρατηρώντας την καθώς μου εξιστορούσε το θέμα που την προβλημάτιζε, διαπίστωσα ότι όπως όλοι όσοι βιώνουν κάποιο έντονο γεγονός που τους έχει συμβεί, δεν παραμένουν μόνο σε ένα συναίσθημα. Αυτό της ανυμπορίας ή της στενοχώριας, αλλά μεταπηδούν συχνά και στην άλλη συναισθηματική άκρη, αυτή του θυμού και της ορκής. Είναι αυτό που μας είπες. Ακριβώς. Και αρχίζει λοιπόν και ξετυλίγει βάσει του παραδείγματος της νεαρής 35χρονης της Κάτιας, όλο αυτό που μπορεί να συμβαίνει μέσα μας και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θα σας συνιστούσα να το διαβάσετε. Μπορεί να μην σας αφορά, αλλά έχει πολλά στοιχεία που μπορεί να έχουμε βιώσει είτε σε μικρό βαθμό, είτε σε μέτρο, είτε και σε μεγαλύτερο. Ακριβώς, και μπορεί να βοηθήσει. Άμα εσύ δεν βρίσκεσαι σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, μπορείς να βοηθήσεις ενδεχομένως κάποιον φίλο σου ή φίλου σου που βρίσκεται. Επίσης, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι στο govastileto.gr υπάρχει. Πώς να το πω τώρα. Ναι, μία στήλη. Ρώτησε τον ειδικό. Δηλαδή, ναι, οποιοδήποτε πρόβλημα έχει μία κυρία, μία κοπέλα, μπορεί να το γράψει, να συντάξει ένα μήνυμα. Πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλά. Και ο ειδικός του govastileto.gr, οι ειδικοί θα απαντήσουν άμεσα. Αυτό είτε έχει να κάνει με το τομέα υγεία, που είναι η κυρία Χατζη Ραφαήλ, εκεί σύμβουλος για τα γυναικολογικά θέματα και ό,τι άλλο σας αφορά γύρω από την γυναικολογική υγεία. Έτσι, και θα έχετε άμεση απάντηση. Είναι η κυρία Μάρια Δελιγιάννη Λαουτάρη, που είναι η Life and Relationship Coach. Έχουμε την κυρία Τέτα, που είναι για τα μαλλιά και το είναι beauty, και που είναι και ποδολόγος και όλα αυτά. Όσον αφορά, έχουμε την hair expert μας. Τώρα είναι μια ολόκληρη σειρά, τώρα φοβάμαι μην ξεχάσω και, και πολλούς. Ίσως αύριο να κάνουμε μια παρουσίαση αγγελική, ποιοι είναι οι ειδικοί που μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσα από το govastileto.gr, γιατί εγώ τώρα
αν αρχίσω να πω κι άλλους θα χαθούμε και θα ξεχάσουμε τους μισούς. Έχουμε διατροφολόγους, έχουμε γιατρούς, έχουμε γυμναστές, έχουμε αθλητές. Έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα ειδικών ακριβώς, που μπορείτε να συμβουλευτείτε. Ακριβώς, και νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν σε πολλών των προβλημάτων, έτσι. Ναι, make-up artist, τα πάντα. Ακριβώς. Από την ομορφιά μέχρι την υγεία, την ψυχολογία και όλα. Όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Επίσης. Αυτά ήταν τα θέματά μας για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.